Φως στη δράση των σατανιστών. Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα. Τι λένε στις κάμερες οι δύο δράστες. Αποκλειστική συνέντευξη της συνεργού τους. Ανάστατη η κοινή γνώμη. Φθηνότερα δάνεια θα δίνουν οι τράπεζες από την 1η Ιανουαρίου. Ήταν κάτι παραπάνω από αδερφός δουλειά μου. Ναι. Όλα τα παιδιά στην Παλίνη, ανεξαιρέτως της ηλικίας μου και λίγο μικρότερα, έχουν κάποια σχετική εμπειρία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου και αρχίσαμε το δελτίο μας με μία γεύση από τη συγκλονιστική μαρτυρία ενός μαθητή, φίλου του κατηγορούμενου Δημητροκάλη για την υπόθεση των φρικτών δολοφονιών που αποκαλύφθηκαν χθες και το κύκλωμα των σατανιστών. Στη συνέχεια θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον νεαρό κατηγορούμενο που μαζί με τον Κατσούλα διαμόρφωσαν το σκηνικό του Μεσαίωνα εν έτη 1993. Η υπόθεση πήρε σήμερα τη δικαστική οδό. Οι τρεις κατηγορούμενοι, Ασημάκης Κατσούλας, Μανώλης Δημητροκάλης και Δήμητρα Μαριέτη, πήραν προθεσμία από τον ανακριτήριο στην Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Οι έρευνες πάντως από την ασφάλεια για την υπόθεση διευρύνονται και εξετάζεται και ο ρόλος του Χαράλα Μπουζάβρα, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία του σε μονάδα της Ηλίας. Ήδη εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Την πλάτη του γύρισε στις κάμερες ο αρχισατανιστής. Ρίχνει τις ευθύνες στον υπαρχηγό του. Ποιος τη σκότωσε? Δημητροκάλη. Σκότωσε όμως και για την άλλη λέτε ότι τη σκότωσε ο Δημητροκάλης. Ναι. Ο Δημητροκάλης όμως λέει ότι εσείς είστε ο εγκέφαλος. Έγιναν και άλλες δολοφονίες και άλλων γυναικών? Πιστεύω ότι εξυπηρετούσε τις ανομαλίες του. Ο καθένας θα πληρώσει για αυτό που έκανε. Εσύ τι έχεις κάνει? Τα έχω πει όλα στην αστυνομία, ομολόγησα μόνος μου, ειδοποίησα και άλλα παιδιά που οι οποίοι ήταν αγωγημένοι να μην ξανάρθουν σε επαφή με αυτόν τον τύπο. Ποιον τύπο? Με τον Άστον, Ασημάκη του Κατσούλη. Εκείνος ευθύνεται για τα δύο εγκλήματα? Τα ευθύνη και εγώ γιατί βρισκόμουν. Όμως δεν σκότωσες εσύ? Όχι, δεν σκότωσες. Που το κατάφερε, Χριστέ μου, βοήθησε το λέει και αυτόν τον άλλον, ναι, για το κακό που μου κάνε στο παιδί μου. Πήγαινα στην ασφαλεία και μου λέγανε σε χαρακτήρια. Τι κάνω δηλαδή? Είναι το πρώτο παιδί. Υπόγραψε συμβόλαιο. Ναι, και όμως. Με τον Σατανά. Ναι, στο φόνο δεν μπορείς να τον αποφύγεις. Τώρα το να κάνεις σχέση με κάποιον όμως μπορείς να πεις όχι. Και όμως δεν μπορείς να πω όχι. Είτε ως Θεός είτε ως δαίμονας, πώς θα τιμωρούσες τον εαυτό σου? Αν θα τον τιμωρούσες. Σε δαίμονας θα έδειχνα διαφορία. Σε Θεός. Πάλι το ίδιο. 20 στρατολογημένα μέλη, τα περισσότερα ανήλικα κορίτσια αριθμούσε η ομάδα των σατανιστών της Παλίνης, εγκέφαλος της οποίας ήταν ο ναύτης Μάκης Κατσούλας. Είχαν φτάσει και στις περιπτώσεις να πούν ότι θα πάθει κακό η οικογένειά σου ή εσύ. Εάν δεν προσχωρήσεις στο κίνημα. Είμαι συγκεκριμένος, αλλά πιστεύω στη δικαιοσύνη. Ό,τι θα δει, ότι το παιδί μου είναι αυτό. Και στο Θεό. Το παιδί μας γύρισε κοντά μας, ύστερα από 6 μήνες. Εκτός από τους Κατσούλα, Δημητροκάλη και την 18χρονη Μαριέτη, στην ανατριχιαστική υπόθεση εμπλέκεται και ο 19χρονος στρατιώτης Χαράλα Μπουζαβράς, ο οποίος προμήθευσε χειροπέδες, αεροβόλο πιστόλι και μια ψεύτικη ταυτότητα αστυνομικού στον Κατσούλα. Ο πελάτης μου, ο Δημητροκάλης, από το Μάιο που κατετάξει στο στρατό, κατάλαβε το τραγικό του σφάλμα και μετάνιωσε. Οι δύο σατανιστές είχαν αποφασίσει να θυσιάσουν άλλη μία κοπέλα. Την τελευταία στιγμή όμως, και ενώ είχαν επιλέξει το χώρο στον οποίο θα γινόταν η θυσία, η Μαριέτη κατάφερε να τους μεταπίσει. Μια δεύτερη κοπέλα, την Μαρία, σχεδίαζαν οι δύο σατανιστές να τη θυσιάσουν στην περιοχή της Θήβας και τις δύο τις είχαν μοιήσει στις τελετές μαύρης μαγείας. Όταν κάνεις μετελετή, πλέον δεν ελέγχεις τον εαυτό σου. Και κάνεις πράγματα που δεν μπορεί να το κάνεις. Εγώ αν είχα ένα τέτοιο παιδί στην καινή, θα τον είχα σκοτώσει με τα ίδια μου τα χέρια. Ένας άγγελος, παιδί μου, μέχρι τα 15. Εδώ στη θέση Σέση Κοροπίου, όπου οι σατανιστές είχαν σκοτώσει τη 15χρονη μαθήτρια, η αστυνομία βρήκε ένα κομμάτι από σχολικό θρανείο, ένα περιλέμιο σκύλου και μία βάση κεριού. Όλα τα ευρήματα συνθέτουν το φρικτό σκηνικό του θανάτου της 15χρονης Θεοδώρας Σιροπούλου. Ο Χαράλα Μπουζαβράς κρατείται στη μονάδα του στην Ηλία και αναμένεται να παρουσιαστεί στον ανακριτή. Η ασφάλεια δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως εάν ο Ζαβράς γνώριζε τι σκόπευαν να κάνουν με τα όπλα οι δύο σατανιστές. Οι περιπτώσεις πολλών εξαφανισμένων γυναικών ερευνώνται για να διαπιστωθεί αν έχουν πέσει θύματα της ομάδας σατανιστών. Στη μικρή κοινωνία της Παλίνης οι τελετές μαύρης μαγείας ήταν φαίνεται κοινό μυστικό για την νεολαία. Κεραυνός ενεθρία υπήρξε για τους γονείς των παιδιών. Σήμερα και μετά την αποκάλυψη των όσων φρικιαστικών έχουν συμβεί, οι πάντες είναι σοκαρισμένοι. Ο δήμαρχος της Παλίνης κάλεσε σήμερα τους μαθητές και τους μίλησε. Συγκλονισμένοι από τη δράση των σατανιστών δολοφόνων είναι η κοινωνία της Παλίνης. Όλοι γνώριζαν την ύπαρξη του κυκλώματος. Μου λέει, έλα κι εσύ να δεις. Δεν θα προσπαθήσω να σε βάλω μέσα στην ομάδα. Με έβαλε μέσα στη θεωρία του σατανισμού, χωρίς βέβαια να μου πει για τέτοια πράγματα.
υπήρχε δρομοκρατία, είχε δρομοκρατήσει τα παιδιά, γι' αυτό δεν μπορούσαν να ξεφύγουν και από αυτή την κατάσταση. Κανείς όμως δεν φανταζόταν ότι αυτά τα παιδιά που προέρχονται από καλές οικογένειες θα έφταναν στο έγκλημα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η Μαργέτη ή και ο Κατσούλας θα έχουν πέσει σε αυτό το κύκλωμα και μάλιστα να έχουν φτάσει μέχρι αυτές τις άκρες στο έγκλημα. Δεν είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω εγώ ότι αυτό το παιδί έκανε τέτοια πράγματα. Άμα ρωτήσετε όλα τα παιδιά στην Παλίνη, ανεξαιρέτως της ηλικίας μου και λίγο μικρότερα, έχουν κάποια σχετική εμπειρία. Το πρωί ο Δήμαρχος της Παλίνης κάλεσε το Δημαρχείο τους μαθητές της περιοχής. Όταν θα ξεγείρωσουν τα θρανία μετά τις διακοπές, να επανεκτήσει πάλι την εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό της, να πληροφορηθεί τι είναι αυτή η μαύρη μαγεία και επιτέλους αν υπάρχουν και άλλα προβλήματα και όταν βγουν στην επιφάνεια. Όταν το παιδί δεν έχει την κατάλληλη αντιμετώπιση από τους γονείς, να είναι φίλος με τους γονείς, τότε πράγματι είναι πολύ επικίνδυνο το να πέσει τέτοια κυκλώματα. Οι νεαροί εγκληματίες σατανιστές δεν φαίνεται να αποτελούν δυστυχώς απομονωμένη νησίδα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας εντρυφούν, τουλάχιστον θεωρητικά, στα μυστικά της μαύρης μαγείας. Αυτό αποδεικνύει η μεγάλη άνθηση ειδικευμένων βιβλιοπωλείων του είδους που πλασάρουν την υποκουλτούρα των καταχθόνιων τελετουργιών και πουλούν αντικείμενα φετίχτου σατανισμού. Κέρινα ομοιώματα, νεκροκεφαλές, βότανα από εξωτικές χώρες και βιβλία με πρακτικές μαύρης μαγείας συνθέτει το σκηνικό σε ειδικά μαγαζιά, σε στενά δρομάκια στην καρδιά της Αθήνας. Αυτά εδώ που έχετε, ναι. Τα ομοιώματα, ναι. Γυναικεία σώματα, ανδρικά, ναι. Δεν ξέρετε ούτε αυτά. Για τάματα τα παίρνουν για αυτοί που έχουν τάξεις εκκλησίες. Μπορεί να τα κάνουν και μαύρες μαγείες, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτά πρώτη ήταν... φορά είδατε να πουλάνε κούκλες, κέρινες. Αυτά τα ομοιώματα δηλαδή είναι αυτά στα οποία πάνω βάζουν τα κουκάρφιξες. Δεν σπινίζω τελειώσουμε, δεν ξέρω, σας είπα. Δεκάδες οι πελάτες διαφόρων ηλικιών και ιδιωτήτων. Και οι υπάλληλοι απολύτως ηχέμηθοι κρατούν το μυστικό στο σκοτάδι. Εκεί όπου ανήκει. Δεν ξέρετε δηλαδή πώς το χρησιμοποιείτε. Έλα, δεν μπορείτε, δεν ξέρω και δεν ξέρω τώρα μάτιμα θα μου κάνεις, αν ξέρω ή όχι. Και να έχεις να σου λίγα. Η υπόθεση των σατανιστών δημιούργησε και ευτράπελα, με αποτέλεσμα ιδιωτικό κανάλι να μετατρέψει το Μουσείο Λοβέρδου στην Οδό Ακαδημίας σε χώρο που γίνονται τελετές σατανιστών. Ίσως επειδή παλιά στο κτίριο αυτό γίνονταν οι πρόβες της λυρικής σκηνής. Ίσως κάποιος εφάνταστος να πίστεψε ότι το καιρό εκείνο οι άριες της λυρικής σκηνής ήταν άριες φαντασμάτων. Το θέμα είναι φρικόδες, όχι μόνο δυσάρεστο, όμως κρίνουμε ότι θα πρέπει να ενημερωθείτε και εσείς πλήρως. Οι σατανιστές, παρόλα τα τραγικά που αποκαλύφθηκαν, συνέχισαν απτόητοι λοιπόν τις τελετουργίες τους. Μια τέτοια τελετουργία κατέγραψε η κάμερα του Sky σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Ελλάδα 1994. Υποτιθέμενες συμμαχίες με πνεύματα. Υποτιθέμενες συμμαχίες με τον Σατανά. Σίγουρα όμως συμμαχία με τον κίνδυνο και την απάτη. Μεκαήλ, Αζραήλ, Ισραφήλ, Ρουφαήλ. Επικλήσεις και προσευχές σε περίεργους θεούς και δαίμονες. Αίμα και θυσίες. Μαύρα κεριά και πεντάλφα. Ακαταλαβίστικες φράσεις. Μα πάνω απ' όλα άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό σε άλλους ανθρώπους. Μάγοι και προφήτες. Σατανιστές και οπαδοί της μαύρης μαγείας. Μέρα μεσημέρι στην Αθήνα. Στην Αθήνα που αφήνει πίσω της τον 20ο αιώνα, μακρύβει μέσα της ένα μεσαίωνα. Η λεγόμενη μαύρη βιβλός είναι σολομονική, είναι πάνω από 900 χρονών και στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί σε 2-3 άτομα και από τους ένας είμαι εγώ. Πού χρησιμεύει αυτή η μαύρη βιβλός? Αυτός ο βιβλός χρησιμοποιεί μια μαύρη μαγεία. Για το συγκλονιστικό αυτό θέμα που αναστάτωσε την ελληνική κοινωνία πάκρους άκρων θα συζητήσουμε στη συνέχεια των ειδήσεων με τον καθηγητή της ψυχιατρικής, τον κύριο Κώστα Στεφανή, τον δάσκαλο του Δημοτικού Σχολείου Παλίνης, κύριο Βγένιο Νικολόπουλο και τον δήμαρχο της Παλίνης. Και να έρθουμε σε ένα πιο υγιές θέμα. Φθηνότερα δάνεια θα... Θα πρέπει να σου δείξω διάφορα πράγματα
να βγάλω, ξέρω εγώ, νεκρούς από μέσα από, από τον τάφο και να... και ξέρω εγώ να γίνει, να έρθεις μέσα στην τελετήγηση μαζί μας. Η κοινωνία της Παλίνης είναι σοκαρισμένη. Ο δήμαρχος της πόλης κατέληξε στο θλιβερό συμπέρασμα ότι οι κύκλοι σατανιστών έχουν απλώσει εδώ και 3 χρόνια τα πλοκάμια τους στην περιοχή. Στόχος τους κυρίως παιδιά, μαθητές του γυμνασίου. Πολλούς νέους είχαν πλησιάσει και αυτό είναι το ζητούμενο και το ερωτηματικό το μεγάλο. Οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζανε αυτό σαν γεγονός, νομίζω έχουν σοβαρότατες ευθύνες. Την απάντηση στο ποιοι γνώριζαν δίνει ο μαθητής Γιώργος Ηλιόπουλος. Τουλάχιστον η κοινωνία των νέων, όχι όλοι, αλλά θα έλεγα σε ένα αρκετά σοβαρό ποσοστό, όχι όλοι. Η αποκάλυψη του ναού των σατανιστών έγινε το Μάιο του 1992, όταν η εταιρεία Καμπά αποφάσισε να ανοίξει και να αξιοποιήσει την εγκαταλειμμένη αποθήκη. Έκτοτε εδώ πέρα δεν παρατηρήθηκε κάποιο κρούσμα τελετών μαύρης μαγείας. Υπήρχαν κυροπήγια, μαύρα κυροπήγια, μαύρα κεριά, μαύρες κούκλες. Οι πεντάλφα ήταν κρεμασμένοι στον τοίχο. Τα άλλα ήταν σε διάφορα σημεία, σε όλη την αποθήκη, τα κυροπήγια με τα κεράκια και είχαν ένα ξύλινο πάγκο μικρό, όπου εκεί πάνω ήταν οι κούκλες. Ήταν άλλες με κομμένο χέρι, άλλες με κομμένο πόδι, άλλες με καρφίτσες στην καρδιά, διάφορα τέτοια. Δύο από τις κούκλες ήταν τα ομοιώματα των δύο άτυχων γυναικών που δολοφονήθηκαν από τη σατανική ομάδα. Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα ντοκουμέντο για το οποίο σας μιλήσαμε πριν. Η κατηγορούμενη Δήμητρα Μαριέτη μίλησε πριν από λίγο μπροστά στην κάμερα του Αντένα στον Ηλία Γαλαμανόλη. Στον ένα τον ήξερα πιο παλιά και το Μάκη και το Μάκη τον ήξερα πιο παλιά. Αλλά δεν κάναμε παρέα. Το Μάκη, το Μάνο το γνώρισα γιατί τα είχαμε και στην συνεχεία μπήκε και ο Μάκης μέσα. Παρόν δεν ήμουν ακριβώς. Να πω δηλαδή ότι έβλεπα την ώρα που τη σκοτώνανε. Εγώ ήμουν σε απόσταση 20 μέτρα μέσα στο αυτοκίνητο. Σου είχαν πει όμως ότι πηγαίνανε για να σκοτώσουν την κοπέλα. Μου είχαν πει ότι πηγαίνανε για να παραδώσουν την κοπέλα στον δαίμονα, ο οποίος θα έρχονταν εκεί πέρα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, και θα την εξαφάνιζε. Όχι ότι θα τη σκοτώνανε. Αργότερα, καθοδόν και τη στιγμή που δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, μου είπαν ότι άλλαξε το πρόγραμμα και πρέπει να τη σκοτώσουν. Τι σε έκανε τελικά εσένα να σπάσεις και να πεις στους αστυνομικούς όλη την ιστορία? Δεν έσπασα. Από τη στιγμή που μπήκα στο γραφείο και μου είπαν ότι με έχουν φέρει για την υπόθεση της Δώρας, κάθισα μόνη μου και τους τα είπα. Εξάλλου το φόνο της Γιούργα εγώ τους τον αποκάλυψα. Δηλαδή με ρωτούσαν αν ξέρω τίποτα για τη συγκεκριμένη κοπέλα, όπως με ρωτάγαν και διάφορες άλλες, και τους είπα ότι αυτή η κοπέλα το έχουν κάνει τα παιδιά. Δήμητρα, εκτός από τους δύο αυτούς φόνους έχουν κάνει άλλους? Όχι, από ό,τι ξέρω εγώ όχι. Μέρος δεν είχε πάρει κανένας άλλος. Το γνώριζαν όμως άλλα δύο παιδιά, τα οποία τα ξέρει η ασφάλεια. Μάλιστα. Τα όπλα και τις χειροπέδες που τα έβρισκαν? Υπήρχε ένα άτομο που τους τα είχε προμηθεύσει. Αυτός ποιος είναι? Έχει φροντίσει η ασφάλεια γι' αυτό. Μάλιστα. Δεν μου λες ποιοι άλλοι έπαιρναν μέρος, ήταν έτσι, ποιους άλλους είχαν μοιήσει? Τα περισσότερα από τα 20 παιδιά που υπήρχαν. Ούτε αυτά ήθελαν να πούν τίποτα? Όχι. Ο ψυχικός καταναγκασμός δεν ήταν μόνο σε μένα και στο Μάνο. Δηλαδή δεν ήταν ότι ήμασταν εμείς μόνο οι αφελείς. Πλέον εφόσον μπλέχτηκαν 20 άτομα τα οποία δεν μίλησαν, ξεφεύγουμε από την αφελή και περνάμε στο φόβο. Όμως και εδώ, στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα στη θέα εκατομμυρίων ανθρώπων που περνάνε από μπροστά κάθε μέρα, βρίσκεται ένας μυστηριώδης ναός. Ορισμένοι μιλούν για άντρους σατανιστών. Ερμητικά κλειστή, στην καρδιά της Αθήνας, μία πόρτα που ίσως κρύβει ανατριχιαστικά μυστικά. Στο επάνω μέρος της, μία νυχτερίδα. Η νυχτερίδα είναι ένα από τα σατανιστικά σύμβολα και γι' αυτό σημαίνει τη σιωπή. Σιωπή με όλα τα επακόλουθα. Σύμβολο του πεντάλφα, έτσι λέγεται, είναι ο σατανάς. Η μεν παλιά κλειδαριά έχει αχρηστευτεί, αλλά βλέπω μία νεότερη η οποία σαφώς είναι σε χρήση. Γείτονες υποστηρίζουν ότι έχουν δει άτομα να μπαίνουν στο κτίριο αργά το βράδυ ή τις πρώτες πρωινές ώρες. 2-3 τη νύχτα, 2.30 εκεί μέσα μπαινοβγαίνουν και πολύ κρυφά. Μυστήριες τελετές, παράξενα άτομα που μπαινοβγαίνανε, αλλά όλα αυτά κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να τα καταμαρτυρήσει. Μαύρη μαγεία. Για δες. Ο κατάλογος των θυμάτων της μαύρης μαγείας είναι μακρύς. Ένα από αυτά ο Γρηγόρης, ο 17χρονος γιος της κυρίας Βασιλικής. Πότε ξεκίνησε το πρόβλημά σας? Πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Το παιδί μου έπλεξε με έναν άνθρωπο κακό.
Πολύ κακός άνθρωπος αυτός, μου κάνει μεγάλο κακό. Έβαλε το παιδί μου και διάβαζε λευκή και μαύρη μαγεία. Με έπιασε μένα να με φύξει και τον πατέρα του το χτύπησε. Νόμιζε ότι είχε τρέξει με ναρκωτικά, γιατί τον έβλεπε με κατακόκκινα μάτια. Ο Γρηγόρης με συμμαθητές του συνήθιζε να πηγαίνει σε μια βίλα στη Νέα Σμύρνη. Εκεί έκαναν αποκρυφιστικές τελετές. Και μάλιστα λέει, είπαν ότι σε αυτή τη βίλα μέσα είχε σκοτωθεί κάποιος. Παρακαλώ, όποια μάνα μου ακούει και έχει αυτό το πόνο που έχω εγώ μέσα μου, ας προσπαθείς, ας ψάξεις να δεις τι κάνει το παιδί της, που γυρίζει, με ποιους έχει μπλέξει. Ο σατανισμός όμως και οι τελετές μαύρης μαγείας φαίνεται ότι δεν περιορίζονται μόνο στην Αττική. Η λατρεία του αρχαίου δαίμονα έχει επεκταθεί σε πολλές περιοχές της περιφέρειας. Αποκαλυπτικά είναι τα ρεπορτάζ του Ανδρέα Βρή από την Πάτρα, του Ηλία Παπαδημητρίου από το Βόλο και του Χρήστου Σεφερλή από την Πρέβεζα. Σατανιστές φαίνεται πως πιθανότατα δρούν και στην Πάτρα. Ίχνοι από τελετές μαύρης μαγείας έχουν εντοπιστεί εδώ στην εγκαταλελειμμένη Βίλα Λαδόπουλου. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα και έχω δει μέσα στη βίλα συνθήματα σατανιστικά. Έχω δει χαραγμένα με αίμα. Πράγματι διαπιστώθηκαν τα σύμβολα των σατανιστών και αίματα στον τοίχο, η πεντάλφα, το τρίγωνο, η σφραγίδα του Σολομώντα, ονόματα σατανιστών και τα σήματα των Ιωναζίνα. Οι δάσκαλοι μας είχαν πει ότι είχαν δει σε ένα θρανείο, σε ένα παγκάκι, ένα πρωί, μία μαύρη γάτα σφαγμένη. Και σεξουαλικό αοργία, παράλληλα με παιδιά εδώ της ενορίας μας, όπου σχολώντας στο σχολείο το γυμνάσιο αργά το βράδυ κάτω χειμώνα, πριν όνοσέ τους, πήγαν να βιάσουν μια κοπέλα. Όταν σκοτεινιάσει στην περιοχή, βασιλεύουν ο φόβος και ο τρόμος. Ένα βράδυ ένας πατέρας καθόταν ακριβώς στον οριακό κέντρο, όπως ήταν του Ιερού Ναού. Ο άνθρωπος όμως συγκινημένος μας είπε ότι πληροφορήθηκα από μία συμμαθήτρια της κόρης μου, η οποία έχει εξαφανιστεί μία εβδομάδα, ότι έρχεται εδώ στη βίλα του Λαδόπουλου και έχει πέσει το κύκλωμα οργάνωση σατανιστών. Και στο Βόλο πριν από 13 μήνες είχε αναστατωθεί η κοινή γνώμη από τελετές μαύρης μαγείας. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος είχε καταγγείλει δημοσίως ότι κύκλωμα σατανιστών μη μαθητές και μαθήτριες των γυμνασίων και των λυκείων σε τελετές σατανισμού και μαύρης μαγείας. Εκ των υστέρων ήλθαν και μας μίλησαν, όλα αγνοούσαν το τι κινδύνους είχε αυτή η υπόθεση. Μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων του Βόλου έχουν υπόψη τους διάφορα περιστατικά. Βρίσκουμε διάφορα σήματα από αυτές τις οργανώσεις και ξέρουμε και παιδιά τα οποία ανήκουν σε αυτές. Οι περιπτώσεις εκείνες του Βόλου δεν είχαν καμιά σχέση με ανθρωποθυσίες. Οι οπαδοί του Αντίχριστου εισέρχονται από αυτή εδώ την μικρή τρύπα στο κελί και επιδίδονται στις τελετές της μαύρης μαγείας. Η είδηση ότι εδώ, στο κάστρο, γίνονται τέτοιες τελετές έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη εδώ στην Πρέβεζα. Οι καταγγελίες των κατοίκων της Πρέβεζας που από φόβο όμως αποφεύγουν την κάμερα είναι συγκλονιστικές. Νεαρά άτομα επισκέπτονται κάθε Παρασκευή και 13, αλλά και πανσέλινο το κάστρο της πόλης και επιδίδονται σε τελετές μαύρης μαγείας. Τι είχατε βρει κάτω? Τους που είδαμε στους τοίχους 6-6, σατανιστικά, πεντάλφα, αυτά. Μαζεύονται μέσα στα μπουντρούμια, κάνουν σατανιστικά σχέδια, σταυρούς, σφάζουν κανιακότα, χτυπάνε τάματα στους τοίχους. Σε αυτό εδώ το κελί, σε αυτό εδώ το χώρο, συγκεντρώνονται οπαδοί του Αντίχριστου και επιδίδονται σε τελετές μαύρης μαγείας. Εδώ βλέπουμε έναν σταυρό, εδώ ένα κόκαλο. Υπάρχουν παντού σε όλο αυτό το χώρο σήματα όπως το 666 και η πεντάλφα. Κυρίες και κύριοι, είδαμε, ακούσαμε συγκλονιστικές μαρτυρίες. Όμως φοβερές αποκαλύψεις θα γίνουν από την Βικτωρία Νταγκουνάκη, την συνάδελφο, τη δημοσιογράφο που μπήκε στα άδυτα του σατανισμού και αποκαλύπτει ονόματα και πράγματα που θα ξαφνιάσουν. Ας πάρουμε τώρα μια χαρακτηριστική γεύση. Ο Έλληνας αρχηγός του επίσημου σατανισμού, να το πω έτσι, δεν είναι Έλληνας, έκανα λάθος, είναι Άγγλος. Λέγεται Φρεντ Μόρισον. Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες στην οργάνωση. Είναι γιατροί, δικηγόροι. Ο σατανιστής λέει ότι είναι και εισαγγελής, κοινωνούν σώμα και αίμα ανθρώπινο. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες μέσα στην οργάνωση που αποκαλούνται μάνες. Έχει παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στη Δράμα, το Βόλο, την Κρήτη και την Κύπρο. Στη συνέχεια των νέων του Αντένας 8.30 μείνετε μαζί μας για να παρακολουθήσετε μία προς μία τις αποκαλύψεις σε ένα έκτακτο αφιέρωμα για τους σατανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Σπουτάρης που έχει την εταιρεία, αλλά και γύρω, ο περίγυρος, ο κοινωνικός περίγυρος, λέει ότι δεν υπήρχαν τέτοια γεγονότα. Το τελευταίο κρούσμα ήταν το Μάιο του 1992
και πραγματικά αυτό καταγγέλθηκε στην αστυνομία. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Εάν πραγματικά είναι υπαρχτή μια καταγγελία, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής. Κύριε Σμέρο, είναι μια συζήτηση την οποία την κάναμε χτες με τον κύριο Αποστολόπουλο, το διοικητή της Ασφαλείας Αττικής, και είδαμε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία σταματάνε σε ένα νομικό τείχος, όπως λέει η αστυνομία, σταματάνε στις εισαγγελικές παραγγελίες που γίνονται ή δεν γίνονται. Όμως εγώ σας ρωτάω τώρα, γιατί εξετάζουμε σήμερα μια άλλη πλευρά αυτού του θέματος. Ποιοι γνωρίζουν, γιατί κάποιοι πρέπει να γνωρίζουν, και πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι περιπτώσεις, όταν μάλιστα αφορούν σε τόσο νέες ηλικίες. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος είναι δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο της Παλίνης. Είστε και αντιδήμαρχος, έτσι δεν είναι, κύριε Νικολόπουλε? Ναι, ναι. Κύριε Νικολόπουλε, εσείς είσαστε και δάσκαλος της Μαριέτη, η οποία ήταν η κοπέλα που είδαμε πριν από λίγο και στους δέκτες μας, έκπληκτη να κάνει φοβερές ομολογίες. Σημείωσα κάτι που είπε. Είπε ότι στο φόνο θα έφτανες οπωσδήποτε μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Ήτανε πάρα πολύ ψύχρεμη και ψυχρή, θα έλεγα. Εσείς, κύριε Νικολόπουλε, ο Δήμαρχος Παλίνης δεν μπορούσε να διαπιστώσει αν συμβαίνουν αυτά στην περιοχή σας. Εσείς που είσαστε δάσκαλος αυτών των παιδιών, γνωρίζατε κάτι, είχατε καταλάβει τίποτα από τη συμπεριφορά τους? Ακούστε να δείτε, εγώ ήμουν δάσκαλος στη Μαριέτη, στο Δημοτικό Σχολείο, αλλά είμαι συνταξιούχος δάσκαλος και έχω φύγει από την υπηρεσία το 1987. Τη Μαριέτη την είχα στην 5η και στην 6η μαθήτρια. Ήταν μια καλή μαθήτρια, ένα καλό κορίτσι. Γνωρίζω την οικογένειά της, είχα σχέση με την οικογένειά της, αλλά δεν μπορώ να ξέρω σήμερα το πώς λέει ότι δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πάντως όμως ήξερα και ξέρω ότι προέρχεται μια καλή οικογένεια, και μέχρι προχθές, λίγες μέρες πρώτου Χριστουγέννου, που τσινίτησε στον δρόμο, δεν παρουσίαζε τίποτα, δεν φαινόταν τίποτα. Αυτά τα παιδιά δεν έδειχναν τίποτα, δηλαδή ότι μπορεί να ασχολούνται με τέτοιες τελετές, οι οποίες καταλήγουν, όπως λένε, φυσιολογικά σε φόνο. Εξωτερικά τουλάχιστον δεν φαινόταν τίποτα. Να προσθέσω κάτι, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω κάτι. Ναι. Πολύ σύντομα. Ναι. Ότι νομίζω ότι αν δεν είχαν συμβεί αυτά τα τραγικά, τα αποτρόπαια εγκλήματα που ακούσαμε, νομίζω ότι δεν θα είχε δοθεί αυτή η τεράστια έκταση στο θέμα, με το θέμα της μαύρης μαγείας κτλ. Όχι γιατί υποτιμώ το γεγονός, αλλά απλούστατα μπροστά μας προβάλλουν δύο αποτρόπαια εγκλήματα που έγιναν από κάποιους νέους που προέρχονται από το χώρο της Παλίνης, και οι νέοι που σκοτώθηκαν είναι πάλι από το χώρο όχι μόνο της Παλίνης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Κύριε Σμέρο, έτσι είναι τα πράγματα. Βεβαίως, όταν το αποτέλεσμα είναι δύο φρικώδη εγκλήματα, έτσι, οπωσδήποτε συγκλονιζόμαστε περισσότερο. Έτσι. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες που οδήγησαν εκεί, και επειδή έχουν συμβεί πολλά περιστατικά με μαύρες μαγείες που εμπλέκουν νέα παιδιά τελευταία, όπου έχουμε και εκεί σοβαρά αποτελέσματα. Δεν είχαμε τέτοιους φρικώδεις φόνους. Είχαμε μια αυτοκτονία μαθήτρια στην Κρήτη πριν από λίγους μήνες. Είχαμε και εκεί σοβαρά αποτελέσματα. Θα ήθελα όμως αυτή τη στιγμή να δώσουμε το λόγο στον καθηγητή της ψυχιατρικής, στον κύριο Κώστα Στεφανή, να συνδεθούμε με το γραφείο του. Κύριε Στεφανή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Στεφανή, όπως ακούσατε και πριν από λίγο, όπως ακούσατε το δήμαρχο της Παλίνης, ακούσατε και το δάσκαλο του σχολείου εκεί, όπου είχε μαθητές παιδιά από αυτά τα οποία έχουν εμπλακεί στις μαύρες μαγείες που φτάσαν σε φόνους, θα ήθελαν, αν το γνώριζαν, να μιλούσαν με ειδικούς. Ο ειδικός λοιπόν είστε εσείς, και βεβαίως το πρώτο ερώτημα είναι πώς, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να φτάνουν παιδιά αυτής της ηλικίας να εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες που οδηγούν σε φόνους που τους θεωρούν και φυσικούς. Θα ακούσατε κι εσείς τη νεαρή κοπέλα αυτή, τη Δήμητρα Μαριέτη, να λέει ότι στο φόνο θα έφτανες πολύ φυσιολογικά μέσα από αυτές τις λειτουργίες. Δεν θα ήθελα να είμαι απόλυτος, και καταρχήν δεν θα ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή την ακατάσχετη ερμηνολογία, ας πούμε, του φαινομένου. Θα μπορούσα να περιοριστώ μόνο σε μερικές πολύ γενικές παρατηρήσεις. Θα έλεγα δηλαδή ότι το φαινόμενο αυτό έχει σχέση βέβαια και με την ατομική ψυχολογία των παιδιών που εμπλέκονται στην όλη ιστορία, αλλά και οπωσδήποτε με ένα ευρύτερο κοινωνικό κλίμα που ευνοεί την ανάδυση τέτοιου είδους συμπεριφορών σε αυτά τα παιδιά. Τώρα, στον τομέα της ατομικής ψυχολογίας, πολλοί παράγοντες μπορεί να έχουν παίξει ρόλο. Θα ήταν πρόχειρο και θα έλεγα πέρα για πέρα ανεύθυνο το να πει κανένας τι συμβαίνει με αυτά τα παιδιά. Αυτό χρειάζεται μια σοβαρή μελέτη. Σίγουρα.
Κύριε Στεφανή, ναι, όμως το θέμα εδώ είναι ότι έχουμε μία μαζική, αν μπορώ να το πω, προσέλευση νεαρών παιδιών, ναι, σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Αυτό το μαζικότερο που φεύγει, ναι, από τα όρια του ατομικού, ναι, θα ήθελα αν μπορούσατε να συζητήσουμε λίγο. Γιατί βλέπουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία ότι διευρύνεται ο κύκλος των νεαρών προσώπων που τρέχουν προς τα εκεί. Τι μπορεί να συμβαίνει? Έχετε απόλυτα δίκιο. Δεν είναι το τι συμβαίνει με τα συγκεκριμένα άτομα, που και αυτό βέβαια, αυτό καθε αυτό αποτελεί στόχο για έρευνα και μελέτη, αλλά το γενικότερο κοινωνικό κλίμα που ευνοεί τέτοιου είδους συμπεριφορές. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Βέβαια θα ήμουν ακοινότυπος να πω ότι συνήθως λέγεται ότι υπάρχει μια γενικότερη, ευρύτερη κοινωνική κρίση. Το σύστημα αξιών που επικρατούσε κατά κάποιο τρόπο, αν δεν έχει καταρρεύσει, τουλάχιστον βρίσκεται σε σοβαρή κρίση. Και μέσα σε αυτή την αδυναμία, τα άτομα τα οποία αισθάνονται είτε αδύναμα, όχι κατά ανάγκη και κακά, να βρίσκουν καταφύγιο και να κατολισθαίνουν σε τέτοιου είδους μεταφυσικού τύπου, μυστικιστικού τύπου καταφυγές, όπως είναι η μαύρη ή και η λευκή μαγεία. Διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχουν αξίες που τις συμβολίζουν οι καταρχήν ταγμένοι να τις εκπροσωπούν κατά τρόπο άψογο. Και φυσικό είναι να ευνοείται μια καταφυγή σε τέτοιου είδους τηλετουργίες μυστικιστικού τύπου. Δηλαδή μια επαναφορά σε πρωτόγονες μορφές αντιρρόπησης των επιθετικών ενστίκτων, της ανάγκης για κυριαρχία ή της κάλυψης βασικών αδυναμιών της προσωπικότητας. Κύριε Στεφανή, τι θα λέγατε, πώς θα απαντούσατε στο δάσκαλο της Παλίνης εν προκειμένου και στο δήμαρχο μιας περιοχής που αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο πρόβλημα σε μια μαζικότητα, τι θα μπορούσαν να κάνουν για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους νέους? Τώρα, βέβαια, υπάρχει κάποια δυνατότητα αντιμετώπισης? Θα μπορούσε να συμβάλλει και ο δάσκαλος, θα μπορούσε να συμβάλλει και η οικογένεια, θα μπορούσε να συμβάλλει και η κοινότητα. Αλλά σε κάποιο βαθμό δεν θα μπορούσαν αυτοί να ανατάξουν κατά κάποιο τρόπο το κοινωνικό κλίμα, το ευρύτερο της εποχής, που χαρακτηρίζεται ακριβώς από στοιχεία τέτοια τα οποία... Τανάς επιστρατεύει όσους πιστεύουν σε αυτόν για να αποκτήσει δύναμη και να κυριαρχήσει. Οι πιστοί του επιδίδονται σε τελετές λευκής και μαύρης μαγείας, επικαλώντας τους δαίμονες και τον ίδιο τον Σατανά. Για αυτούς ο φόνος είναι η ιερή εμπειρία. Κάνουν ζωοθυσίες και ανθρωποθυσίες. Όμως, αν για όλους εμάς μέχρι τώρα ο σατανισμός ήταν ένας άγνωστος κόσμος, για τη δημοσιογράφο Βικτόρια Νταγκουνάκη είναι ένα κομμάτι από την δημοσιογραφική της εμπειρία. Έζησε από μέσα και έμαθε πολλά. Ο Έλληνας αρχηγός του επίσημου σατανισμού, να το πω έτσι, δεν είναι Έλληνας, έκανα λάθος, είναι Άγγλος. Λέγεται Φρέντ Μόρισον. Είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολλά χρήματα. Δεν ξέρουμε πού ασχολείται, πού κατοικεί, τίποτα. Κυκλοφορεί με μία Πόρσε. Έχει ένα δικό του κότερο που λέγεται Μπαρμπέιτος και κατά καιρούς υπάρχει αραγμένο στο λιμάνι του Πειραιά. Το ξέρουμε γιατί εγώ έχω γνωρίσει έναν σατανιστή, αυτός μου τα αποκάλυψε όλα αυτά, που ήταν 15 χρόνια ιερέας αυτής της οργάνωσης. Αγωνίζεται να φύγει, υποφέρει πολλά. Αυτός λοιπόν μου είπε ότι ο Μόρισον τον έστελνε να αγοράζει γυναίκες από κέντρα και να τις πηγαίνει στο κότερο. Δίπλα στο Μόρισον είναι δύο Αγγλίδες επίσης, η Πατρίτσια και η Βικτόρια. Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες στην οργάνωση. Είναι γιατροί, δικηγόροι, ο σατανιστής λέει ότι είναι και εισαγγελείς και αστυνομικοί και από τις ένοπλες δυνάμεις. Εκείνος τα λέει. Δύο πράγματα απαραίτητες προϋποθέσεις του σατανισμού. Η ανθρωποθυσία και το σεξ. Το σεξ γιατί τους ενώνει όλους μεταξύ τους και εκλείει καλύτερη ενέργεια για να επικαλεστούν τα δαιμόνια, τα πνεύματα. Η ανθρωποθυσία είναι πώς κοινωνούμε εμείς αίμα και σώμα Χριστού στην Εκκλησία και εκείνοι κάνουν ένα είδος παροδίας θείας κοινωνίας που κοινωνούν σώμα και αίμα ανθρώπινο. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες μέσα στην οργάνωση που αποκαλούνται μάνες. Αυτές κάνουν σεξ με μέλη της οργάνωσης με αντικειμενικό σκοπό να γεννήσουν τα παιδιά τα οποία τα θυσιάζουν με δύο μαχαίρια τυλιγμένα σε μαύρο σεντόνι όταν είναι μία ή δύο εβδομάδων. Και οι γυναίκες αυτές για την υπηρεσία που προσφέρουν και επειδή μπαίνουν βγαίνουν σε κάποια νοσοκομεία αμείβονται 1,5-2 εκατομμύρια το κάθε παιδί. Η οργάνωση που σας λέω, μόνο αυτή, αφήνουμε τις άλλες, έχει παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στη Δράμα,
το Βόλο, την Κρήτη και την Κύπρο. Δηλαδή, στις περιοχές ακριβώς που διαβάσαμε τα τελευταία χρόνια, προβλήματα και φόνους. Στην Κρήτη είχαμε τη μαθήτρια που αυτοκτόνησε. Ναι. Το καλοκαίρι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Στο Βόλο είχαμε τα παιδιά του σχολείου. Είχαμε στο Χαλάνδρι το 92, το Νοέμβρη του 92, 10 παιδιά σε ένα κατοίκητο σπίτι κάναν τελετές μαύρης μαγείας, συνελήφθησαν, τα 4 ανάμεσά τους ήταν ανήλικα. Εάν ένας μυηθεί μες στον σατανισμό, ενταχθεί μες στον σατανισμό, μπορεί να φύγει μετά? Τίποτα. Αν μιλάμε για σοβαρό σατανισμό και όχι για ομαδούλες που μεταξύ τους κάνουν πνευματισμό ή κάτι, δεν μπορεί να φύγει. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, έχει προφανώς κάνει και ο ίδιος φόνο και άλλα τον εκβιάζουν. Δεύτερον, είναι ναρκωμανής. Και τρίτον, αν κάποιος τους φύγει, χάνει το κύρος τους απέναντι στα άλλα μέλη. Εμένα, ο σατανιστής που κουβεντιάζω, μου έχει πει για τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, θυμόσαστε το ζευγάρι στο Σούνιο που βρέθηκε σκοτωμένο και κάψαν το αυτοκίνητο κτλ. Ο σατανιστής μου είπε ότι αυτά τα παιδιά περάσανε λίγο από την οργάνωση, ανατριχιάσανε, φύγανε και τους σκοτώσαν οι σατανιστές. Μου έχει πει επίσης για δύο Λιβανέζες, την Αμάρ και την Ντόροθι, οι οποίες σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη χώρα μας, αλλά τους είχαν λιμάρει τα ακρόμπαρα οι σατανιστές. Μου είπε ότι τις προάλλες ακούσαμε για μια κοπελιά και ένα ταξιτζί που βρεθήκαν στο λιμάνι του Πειραιά. Η κοπελιά αυτή ήταν στην Κρήτη και ανήκε σε σατανιστική οργάνωση. Θέλησε να φύγει και τη σκοτώσανε. Απειλήθηκα πάρα πολύ, η ζωή μου, ο αραβλαστικός μου. Και επειδή έζησε και έναν τρομερό δαιμονισμό από το σατανιστή που ήξερα, μίλαγε όλη τη νύχτα με δαιμόνια και δεν ήξερα τι να κάνω, φοβήθηκα πολύ, πήγα στην αστυνομία, δεν βρέθηκε λύση, πήγα όπου μπορούσα και τελικά κατέβηκα σε έναν ιερέα. Μου είπαν ότι είναι θεόπνευστος, φαίνεται ότι η εκκλησία μας έχει και αγίους, και μην τους ξέρουν. Και από την ώρα που πήγα στον ιερέα, ήξερε τα πάντα, μου είπε ότι με περίμενε και από τότε δεν με ενόχλησε πια κανείς. Φαίνεται λοιπόν ότι η προσευχή είναι τρόπος να μας προστατεύσει. Και ο Θεός άλλωστε είναι ισχυρότερος του διαβόλου. Ο διάβολος είναι δημιούργημα, ο Θεός είναι δημιουργός. Πιστέψτε με, δεν κάνω κήρυγμα, αλλά ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις τον διάβολο και τα ζόμπι του είναι ο Χριστός. Η πιο γνωστή εκκλησία του Σατανά είναι αυτή της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η φήμη της οφείλεται ότι φέρει το όνομα έτσι φανερά χωρίς κάλυψη και στη δραστηριότητα που αναπτύσσει. Ιδρύθηκε το 1966 από έναν πρώην θηρίο δαμαστή, πρώην αστυνομικό και νυν αρχιερέα της, τον ονόματι Άντον Λαβέι. Ο σατανιστής Charles Manson και τρεις γυναίκες οπαδοί του καταδικάστηκαν σε θάνατο το 1971 για τη στιγερή δολοφονία της ηθοποιού Sharon Tate, πρωταγωνίστριας της ταινίας «Το μωρό τη Ρόσμαρη» και τριών άλλων. Αργότερα οι ποινές τους μετατράπηκαν σε ισόβια κάθειρξη. Όμως και στην Αϊτή η μαύρη μαγεία είναι απόσπαστο στοιχείο του βουντού της κυρίαρχης θρησκείας. Οι ιερείς καλούν τα πνεύματα του βουντού ενώ οι πιστοί εκστασιάζονται και κυλιούνται με σπασμού στο έδαφος. Η θυσία πετεινών αποτελεί μέρος των τελετών. Το βουντού είναι βαθιά ριζωμένο στη συνείδηση των Αϊτινών μαζί με τις πατροπαράδοτες δυσιδαιμονίες και προλήψεις, έστω και αν είναι βαφτισμένοι χριστιανοί. Σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Μεξικού, οι αρχές έκαναν ανασκαφές το 1990 ψάχνοντας να βρουν μαζικό τάφο θυμάτων που σφαγιάστηκαν από τα μέλη σατανικής αίρεσης. 14 άτομα συνελήφθησαν τότε. Όμως οι τελετές μαύρης μαγείας συνεχίζονται στο Μεξικό. Μέσα στην ερημιά της ζούγκλας, ένας άντρας επικαλείται τον Σατανά, τοποθετώντας κεριά πάνω σε έναν άλλον. Ένας θεραπευτής κάνει εξορκισμό σε μια γυναίκα. Πριν λίγο καιρό, στο Αρκάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών, την πολιτεία από όπου προέρχεται ο πρόεδρος Κλίντον, περίπου 250 μάγισσες και παγανιστές έκαναν διαδηλώσεις, απαγγέλλοντας στίχους από τη Βίβλο. Η διαδήλωση είχε διοργανωθεί από τον Τέρι Ρίλεϊ, ιδιοκτήτη καταστήματος, με είδη αποκρυφισμού. Δεν έλειψε και η αντιδιαδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από τον πατέρα ενός οκτάχρονου αγοριού, που ξυλοχοπήθηκε μέχρι θανάτου στο δυτικό Μέμφις τον περασμένο Μάιο. Ο πατέρας πιστεύει ότι ο ξυλοδαρμός είχε θρησκευτικά αίτια. Άκουσα με πολύ προσοχή αυτά που λέει η Βικτωρία Νταγκουνάκη και το πρωί στην πρωινή γραμμή στον Αντένα FM αυτό ακριβώς το θέμα τέθηκε. Τι φταίει, φταίνε οι νέοι και οι οικογένειές τους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία ή η Εκκλησία δεν είναι κοντά στους νέους? Πού είναι αν θες το σφάλμα? Πάντως αυτό που είπε ο τελευταίος μας ανακούφισε όλους πάρα πολύ. Σαφέστατα. Λοιπόν, να δούμε λίγο γκολ να... Πεύκον. Δυστυχώς όμως αυτά τα 58 πεύκα δεν είναι μόνο αυτά που κόπηκαν. Εδώ έχει διανυχθεί ένας τεράστιος χώρος γύρω, ένας δρόμος. Δρόμοι, όχι δρόμος, φαίνεται και πρέπει τουλάχιστον μια πρόχειρη εκτίμηση πάνω από 300 πεύκα να έχουν κοπεί στην περιοχή αυτή. Αυτό όμως που διαγυμνού οφθαλμού φαίνεται αμφισβητείται από το δασάρχη Πεντέλης. Σε αυτό το πλατό εδώ που βλέπετε υπήρχαν 58 πεύκα. Η δασική περιοχή Καπιτένια εντάχθηκε στα όρια του οικισμού το 1976, αν και το Υπουργείο Γεωργίας τη χαρακτηρίζει δημόσια δασική. Το καταπληκτικό στην όλη υπόθεση είναι ότι αφού το πολυδομικό γραφείο Καπανδρητίου έδωσε άδεια για την κοπή των πεύκων, το δασαρχείο Πεντέλης μετά την κοπή υπέβαλε μήνυση. Υπάρχει το πρωτόκολλο μηνύσεως, μπορείτε να το δείτε. Πρωτοκολλημένο 16-10-93. Σύγκρουση υπηρεσιών με τραγικό για το περιβάλλον αποτέλεσμα.
Και ας μεταφερθούμε στις Κυκλάδες, τις οποίες τις επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος του συνασπισμού, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος. Στη Σύρο, ο κύριος Κωνσταντόπουλος συναντήθηκε με φορείς. Μέγκα, που ήρθε χθες το βράδυ και μπορεί να μας απαντήσει στην ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου. Δυστυχώς δεν έχω πρόβλημα με τον αέρα. Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε πώς το Μέγκα έφτασε εδώ, σε αυτό το καταφύγιο, των σατανιστών. Με το ρεπορτάζ του Μέγκα σχετικά με τους σατανιστές. Δεχτήκαμε στο σταθμό ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που έλεγε ότι ότι είναι συγκλονισμένοι όλοι, αυτός που το παρακολούθησε μάλλον από το ρεπορτάζ το που είδε, και πλέον δεν θέλει να υπάρχουν άλλα θύματα. Γι' αυτό ακριβώς μας οδήγησε σε αυτό το σημείο, το οποίο γνώριζε εδώ και ένα μισή μήνα περίπου. Μάλιστα. Έτσι οδηγηθήκαμε λοιπόν, γύρω στις 12 ξεκινήσαμε και φτάσαμε γύρω στη 1. Ακόμα και ο ίδιος δεν γνώριζε, δεν θυμόταν, προσπαθούσε να θυμηθεί την περιοχή. Είχε έρθει και αυτός εδώ τυχαία. Γιώργο Γεωργιάδη και Γιώργο Αυγερόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να επαναλάβω την ευχή και την ελπίδα η αστυνομία να ερευνήσει σύντομα το χώρο αυτό και να βρεθούν στοιχεία που θα συμβάλλουν στην πλήρη αποκάλυψη του κυκλώματος. Πατέρα Τιμόθε, ο χρόνος είναι ασφυκτικός του Δελτίου Ειδήσεων. Οι συνάδελφοι του Μέγκα, οι ρεπόρτερ στο στούντιο του Συντάγματος, θα ζητήσουν από σας μία σύντομη δήλωσή σας για το θέμα των εξορκισμών και τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία αντιμετωπίζει τα φαινόμενα αυτά, και θα τη δουν οι αγαπητοί τηλεθεατές του Μέγκα στο δελτίο μας τα μεσάνυχτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο μικρές σατανιστές έκαναν ανθρωποθυσίες και έπιναν το αίμα των θυμάτων τους μαζί με αίμα σκυλιών. Στο βωμό του αρχαίου δαίμονα, οι Κατσούλες και Δημητροκάλης θυσίασαν τον Αύγουστο του 92 τη 14χρονη Θεοδώρα Σιροπούλου, αφού πρώτα την μίλησαν στο σατανισμό. Στη συνέχεια, οι δύο δράστες, αφού εκπλήρωσαν τις σεξουαλικές τους ορέξεις, την έκαψαν νομίζοντας ότι θα εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι δύο νεκρόφιλοι απτόητοι όμως συνέχισαν και σε άλλες τελετουργίες. Δεύτερο θύμα τους ήταν η 28χρονη Γαριφαλιά Γιούργα, στην οποία οι δράστες εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί και αφού την βίασαν, της πορτοποίησαν το κεφάλι με μια πέτρα. Η αστυνομία πιστεύει πως οι σατανιστές είχαν σχεδιάσει και άλλες ανθρωποθυσίες και είχαν βρει τα επόμενα θύματά τους. Πάντως, όλα όσα έκαναν θα είχαν εκμυστηρευτεί στην 18χρονη Δήμητρα Μαριέτη, η οποία συνελήφθηκε αυτή από την αστυνομία ως συνεργός. Χθες το βράδυ κατηγορήθηκε και ο Χαράλαμπος Ζάμπρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ζάμπρας που υπηρετεί και αυτός ο στρατιώτης κατηγορείται πως προμήθευσε ένα αεροβόλο όπλο και ένα ζευγάρι χειροπέδες στους δύο σατανιστές, με τα οποία οι δύο δράστες ακινητοποίησαν την Γαριφαλιά Γιούργα. Άγνωστο παραμένει όμως αν ο Ζάμπρας γνώριζε τον λόγο που θα χρησιμοποιούσαν τις χειροπέδες οι δύο κολλασμένοι. Η μικρή κοινωνία της Παλίνης όμως δεν γνωρίζει τίποτα για τις σατανιστικές τελετές. Δεν είχαμε καμία ιδέα ότι γινόταν τέτοια πράγματα. Παράξενο, πολύ παράξενο. Η οικογένεια αυτή δεν έχει ακουστεί ποτέ τίποτα, τίποτα πράγματα. Πολύ καλή οικογένεια. Είναι μια άριστη οικογένεια, τουλάχιστον από τις εντυπώσεις που έχω. Και το παιδί ότι είναι φυσιολογικό αυτό και πολύ ευγενικό. Καλό παιδί. Τώρα αυτά που μου λέτε είναι αυτά από τα σύννεφα. Δεν νομίζω δηλαδή. Ας μου το λέτε δυνατά να το πιστέψω. Ωστόσο, η αστυνομία έρευνα την υπόθεση, γιατί τα σχέδια των δραστών τα γνώριζαν και οι άλλοι συνομήλικοί τους. Οι σατανιστές είχαν μιλήσει και άλλα νεαρά κορίτσια, τα οποία όμως δεν μίλησαν γιατί ήταν τρομοκρατημένα. Ανίκουστα θεωρούν οι Αθηναίοι όσα αποκαλύφθηκαν για το κύκλωμα τελετών μαύρης μαγείας. Τα συμβάντα, πρωτόγνωρα για την ελληνική κοινωνία, έχουν αφήσει τους πάντες άναυδους. Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας, Ιωάννης Χατζηφώτης, ο αστρολόγος Πίτ Παπαδάκος, αλλά και ανώνυμος κόσμος, μίλησαν στην Κατερίνα Μπίζδα και την Μαρία Μπεκατόρου. Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από τις ανθρωποθυσίες των σατανιστών που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά τη σύλληψη των 4 νεαρών ατόμων. Ντροπή, μεγάλη ντροπή. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Ακόμα δηλαδή τα βλέπουμε και λέμε υπάρχουν στην εποχή μας, συμβαίνουνε. Κάτι που είναι ασύλληπτο να το συλλάβει κανείς. Κλάδεμα. Για να το βλέπουν και άλλοι να μην ξαναγίνει. Και έτσι πάμε όλες οι γειτονιές, όλες, ναι, και εδώ, ναι, στην Καλλιθέα υπάρχει τέτοιο όπως ακούω. Παραδειγματική τιμωρία, σαφώς. Πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου σωστό και ειδικά τα μικρά τα παιδιά πρέπει να έχουν κάποια από τους γονείς τους, τους δασκάλους, τις εκκλησίες και όλα αυτά. Ο αστρολόγος Πίτ Παπαδάκος μας είπε. Η πολιτεία αντί να επέμβει αδρανή. Αδρανή με μια παθητική στάση και έχουμε συνεχώς καινούργια κρούσματα. Είναι οι παραθρησκευτικές οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν με διάφορα νόματα νόμιμα από το κράτος και παρασύρουν την νεολαία μας σε χρήση ναρκωτικών, σε σεξουαλικά όρια και περισσότερο σε θυσίες.
Από την πλευρά της Εκκλησίας, ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου, κύριος Χατζηφώτης, σχολιάζει. Λάβει δυστυχώς τον τελευταίο καιρό ανησυχητικές διαστάσεις στον τόπο μας. Εκείνο το οποίο επιβάλλεται αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπιστεί ο νέος σατανισμός, ο οποίος είναι συνδεδεμένος άλλωστε και με τις δραστηριότητες παραθρησκευτικών κινήσεων και αποκρυφιστικών ομάδων, είναι η στενή συνεργασία της Εκκλησίας με κοινωνικούς φορείς, με την αστυνομία, με την εισαγγελία, με όλους τους παράγοντες, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς και με αποτελέσματα τα οποία θα χαροποιήσουν το Πανελλήνιο όλες αυτές τις μάστιγες που έχουν ως στόχο τα νιάτα μας. Τεταμένη παραμένει η ατμόσφαιρα έως αυτή την ώρα στο αμαξοπάθιο. Να πάρει. Αυτό ήξερα εδώ, προσωπικά. Θα την πηγαίνανε στο Κοροπή, όπου θα την αφήνει σε κάποιο σημείο γιατί θα εξαφανιζόταν η κοπέλα. Ο Κατσούλας επέλεξε τη Σιροπούλου και όπως λέει η Μαριέτη. Δηλαδή την ανεβάσαμε πάνω και την ώρα που πήγα εγώ να κατέβω, της είπα να αναγκηθεί. Και κατεβήκαμε κάτω και μου είπα να κάτσουμε στο αυτοκίνητο και να μην κάνω θόρυβο ή φασαρία ή τίποτα άλλο, να μην βγω έξω από το αυτοκίνητο. Άνοιξα το παράθυρο σε κάποια φάση και άκουσα τη Δώρα που είπε ότι θα κάνω ό,τι θέλετε, μου κάνετε κακό. Άναψε τη φωτιά, αλλά ο Μάνος δεν εμφανίζονταν ακόμα. Εμένα πιάσαν τα κλάματα, φώναζα, ο Μάκης φώναζε. Όπως και τώρα πρόσφατα έμαθα ότι εφόσον τη σκοτώσαν, τη βιάσανε κιόλας. Για το δεύτερο θύμα των σατανιστών, η Μαριέτη αφηγείται πώς τη βρήκε ο Κατσούλας με το Δημητροκάλι και αφού την πήγαν στο ΣΕΣΙ Κοροπίου, στον υπαίθριο βωμό ανθρωποθυσίας. Τη είπα να γδυθεί, αν θυμάμαι καλά, για να γίνει κάποια εξέταση. Δεν θυμάμαι κάτι, να την εξετάζω, δεν θυμάμαι τι. Για όλα αυτά, ο Ασημάκης Κατσούλας ισχυρίζεται ότι δεν είναι δολοφόνος, αλλά ενεργούσε επηρεασμένος ψυχολογικά από τα σατανιστικά βιβλία που διάβαζε. Να και η απάντηση, ο πόνος της μάνας του Δημητροκάλι, που κατά την αστυνομία ήταν υποχείριο του Κατσούλα. Μου το κατάστρεψε, Χριστέ μου, βοήθησε το, ελέησε τον άλλον, για το κακό που μου κάνει στο παιδί μου. Είναι φυσικό να πει αυτό το πράγμα. Έχει να δει άλλες δολοφονίες και άλλων γυναικών. Όχι. Συμμετείχαν κι άλλοι. Εκτός από εσάς τους τρεις που έχετε συλλεφτεί, πόσοι άλλοι συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία? Έχω πει στην αστυνομία αυτά. Μας είχαν απειλήσει ότι ό,τι και αν πούμε, θα μας σκοτώνανε μετά. Ποιοι ήταν αυτοί που σας πούνε? Εγώ όλα αυτά τα μάθαινα, υποτίθεται, από τον Κατσούλα. Αλλά τα μεγαλύτερα θύματα είναι ο Δημητροκάλης και εγώ. Οι τρεις σατανιστές πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή παραμονή πρωτοχρονιάς για τις φρικιαστικές δολοφονίες των δύο γυναικών και τις σατανιστικές τελετές που έγιναν στην αποθήκη του Καμπά. Ένας άγγελος ήταν. Ένας άγγελος το παιδί. Είμαι συγκεκριμένος, αλλά πιστεύω στο δικαιοσύνη ότι θα δει ότι το παιδί μου είναι αυτό. Και στο Θεό. Και στο Θεό. Το παιδί μας γύρισε κοντά μας. Τις 306 μήνες. Το κερδίσαμε. Και είπε όλα αυτά θα τα καταθέσω για να σώσω πολλά παιδιά. Οι υπηρέτες του Σατανά οδηγήθηκαν στον ανακριτή με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, του βιασμού κατ' εξακολούθηση, αλλά και ως άτομα ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια, όπως επίσης και για σύσταση συμμορίας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για το θάνατο των δύο κοριτσιών. Ο πελάτης μου, ο Δημητροκάλης, από ό,τι φαίνεται, είχε μυηθεί σε αυτή τη σκοτεινή και φοβερή ιστορία, αλλά από το Μάιο που κατετάχει στο στρατό, κατάλαβε το τραγικό του σφάλμα και μετάνιωσε και ειδοποίησε, φαίνεται, διάφορες κοπέλες για τα όσα γίνονται εκεί πέρα. Στην ασφάλεια δε παρουσιάστηκε μόνος του, διότι αφού μετάνιωσε και αποξενώθηκε εντελώς από το περιβάλλον αυτό, προσπάθησε, και θα τα πούμε με λεπτομέρειες μετά την Παρασκευή,
να αποκαλύψει όλο το εύρος αυτής της δραστηριότητας, διότι όπως είπα είχε βαθύτατα μεταμιληθεί. Τι σας πίεζε και κάνατε αυτές τις ενέργειες? Υπάρχει μια επιρροή, δεν μπορώ να την εξηγήσω. Από πού? Από τα βιβλία. Είναι σαν ψυχολογικό ναρκωτικό. Εσείς και οι άλλοι και ο κόσμος, πέρα από την οργή που έχουν, μπορούν να καταλάβουν ότι εμείς πιεζόμασταν ψυχολογικά. 2 χρόνια. Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε? Εσείς δεν είχατε πάρει δηλαδή μέρος, δεν είχατε. Αυτό το καταλάβετε. Μετά από αυτό, κανονικά δεν θα μπορούν να ρωτήσετε τίποτα άλλο. Γιατί μιλάμε για πίεση ψυχολογική, για πράγματα τα οποία εγώ τα κρατούσα 2 χρόνια μέσα μου και δεν μπορούσα να πω τίποτα. Και ενώ, κυρίες και κύριοι, συγκλονισμένη η κοινή γνώμη παρακολουθεί να εξελίσσεται, να ξετυλίγεται μάλλον αυτό το βρώμικο νήμα των σατανιστών, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει ο ναός των σατανιστών. Περισσότερο όμως το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Δημήτρης Λιάτας. Θα ήταν ένα κοινό σπίτι, κάποιο απλό κτίριο, ίσως όμως και κάποια από τις κατοικίες του κόμι Δράκουλα. Ως εδώ τίποτα περίεργο, παράξενο αν θέλετε, με το σκεπτικό ότι βρισκόμαστε κάπου στην Τρανσυλβανία. Αν όμως το εν λόγω κτίριο βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Ακαδημίας, τότε το σκηνικό αλλάζει. Το κτίριο αυτό που βλέπετε πίσω μου βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας. Ωστόσο, η αρχιτεκτονική του μας θυμίζει σίγουρα άλλες. Αυτό συνεχίζεται από πίσω. Κοίταξε εδώ, πέρα έχει κάποια δίωδο και πέρα και τώρα γιατί για αρχαιολογική αξία. Με σημερινή του δήλωση, ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Ιεράς Συνόδου, κ. Χατζηφώτης, αποκάλυψε ότι υπάρχει ναός επίκλησης του Σατανά στο κέντρο της Αθήνας. Περιούολογος. Περίοικος μας ξανάγησε εξωτερικά στο μυστηριώδες κτίριο με την προϋπόθεση να μην εμφανιστεί και αυτό στην κάμερα. Συνδέεται από, μπροστά από Ακαδημίας, έρχεται μέσα εδώ και καταλήγει εδώ στη Μαυρομιχάλη. Λένε ότι ήταν σατανική στοά και τα λοιπά, αλλά από πληροφορίες που έχω από ένα παλιό θηρωρό εδώ στο Μέγαρο, ήταν μουσείο, το μουσείο του Λοβέρδου. Κυρίαρχο πάντως θέμα στα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν η χθεσινή σύλληψη των 3 νεαρών σατανιστών, γεγονός που συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Πώς βλέπετε την έξαρση του σατανισμού? Χάλια, δράμα, αγόρι μου. Πολύ δράμα, τι να σας πω. Χάλι. Σήμερα το πρωί δηλαδή είδαμε στην Καθημερινή και μας πήρε ένας φόβος, τι να σας πω δηλαδή. Και λυπόμαστε πολύ αυτά τα ωραία τα παλικάρια, όπως δείχνουν στη φωτογραφία, είναι υπέροχα παλικάρια. Να κάνουν τέτοιο πράγμα, τι να σας πω. Δεν το φανταζόμαστε. Στην κοινωνία της σημερινή δεν υπάρχουν ιδανικά. Οι κοινωνίες πιστεύουν σήμερα όλοι μας δυστυχώς το χρήμα. Και το χρήμα φθείρει, διαφθείρει τον άνθρωπο. Πω πω, φρίκι, απίστευτο είναι, ε. Εσείς ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η τιμωρία καλύτερη για τους σατανιστές? Να, ο Γιώργος είπε κάτι πολύ ωραίο το πρωί. Να τους δέρνουν επί 3 χρόνια κάθε μέρα και μετά να τους λένε τώρα φώναξε το δαίμονα. Ωραίο, να δούμε το διάβολο. Να κάνουν τη ζωή τους κόλαση, είπα, να κάνουν τη ζωή τους κόλαση για να βρουν αυτό που επιθυμούν. Δεν υπάρχει ίσως βοήθεια από την οικογένεια, από την κοινωνία γενικά? Είναι περισσότερο εξαπλωμένες από όσο νόμιζα. Αυτοί που καταγίνονται για τέτοια πράγματα είναι ανώμαλοι στα μυαλά. Αν ήταν φυσιολογικοί άνθρωποι, δεν θα καταγινόταν με τέτοια πράγματα. Είσαι όλο. Περί Δήμητρα για 2 φόνους. Και ξέρεις ότι ο φίλος σου έχει σκοτώσει 2 γυναίκες. Μήπως έχει σκοτώσει κι άλλες, μήπως έχει κάνει κι άλλες ανθρωποθυσίες? Όχι, από ό,τι ξέρω, όχι. Πόσο είσαι σίγουρη ότι τα ξέρεις όλα? Γιατί εφόσον μου είχε πει τις 2 θυσίες, θα μου έλεγε τις άλλες που είχαν γίνει. Και στις άλλες τελετές, με τι αίμα γινόντουσαν οι τελετές? Από ζώα? Σε μία τελετή μόνο υπήρχε αίμα και αυτό δεν το ήπιαμε ή δεν κάναμε κάτι. Σε πόσες τελετές ανθρωποθυσίες είχες πάρει μέρος? Εν μέρη είχα πάρει μέρος μόνο στις Δώρας. Στις Δώρας. Εγώ δεν είχα... Και να σου ρωτήσω αλλιώς, σε πόσες τελετές είχες πάρει μέρος? Μάρες Μαγειάς. Ναι. Σε ελάχιστες. Δεν γινόντουσαν και πάρα πολλές γιατί δεν είχαμε χώρο. Δεν είχατε χώρο. Από τότε πέρασαν 2 χρόνια σχεδόν. Έτσι δεν είναι? Έχει περάσει ένα 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Σε αυτό το 1,5 χρόνο και οι άλλες κοπέλες που μετήχαν στις τελετές, δεν σας δημιουργούσε, δεν υπήρχε ένα αίσθημα ενοχής να βγείτε να τα αποκαλύψετε στην αστυνομία? Το αίσθημα της ενοχής υπήρχε ειδικά από μένα πριν γίνει. Την προηγούμενη μέρα μου το είχαν πει. Αλλά σας εξήγησα ότι δεν γινόταν να πούμε τίποτα. Την ίδια στιγμή
Μας είχαν πει θα είμαστε νεκροί. Ή ακόμα και αν πάμε στην αστυνομία, θα μας κατηγορούσαν και θα μας κλάνανε φυλακή στους συνένοχους. Η οικογένειά σας τι ξέρανε, Δήμητρα? Ξέραν απλά ότι τα είχαμε το Μάκη, δεν ξέραν τίποτα άλλο. Περί μαύρης μαγείας δεν ήξερα τίποτα και περί ανθρωποθεσιών. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι για μια κοπέλα σαν και σένα, 18 χρονών, τότε ήσουν 15,5, να παρασυρθεί σε αυτό που λέμε μαύρη μαγεία, ανθρωποθυσίες και όλα αυτά. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Από κάθε άσχημο πράγμα μπορεί να παρασυρθεί, ειδικά σε αυτήν την ηλικία. Είναι η κατάλληλη, δηλαδή, πιο ιδανική. Γνωρίζεις αν και άλλες ομάδες σατανιστών δρούν στην Αθήνα ή αν είχατε συνεργασία? Όχι. με άλλες ομάδες ή από την υπόλοιπη Ελλάδα? Όχι, όχι. Τα νέα τα παιδιά, όταν μάθαιναν κάτι από το Μάκη ή το Μάνο ή από σένα, πόσο ενδιαφέρον έδειχναν για να υπογράψουν και αυτά συμβόλαιο, να μοιηθούν, να πάρουν και αυτό μέρος? Δεν υπήρχε συμβόλαιο για τα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή πλέον το είχαν καταργήσει. Απλά το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, αλλά εξίσου μεγάλο ήταν και ο φόβος ως προς το άγνωστο, αυτό που αποκαλούμε. Δηλαδή όλοι μου ακούγανε για πνεύματα και για μαγεία, κάπου δίσταζαν, αλλά μόλις έλεγε ο Μάκης ότι ο σατανισμός δεν είναι έτσι όπως έχει διαδοθεί στην Ελλάδα, ότι είναι τελείως αντίθετα, ότι είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και μέρα με τη μέρα ξαναβρισκόντουσαν, στο τέλος δεχόντουσαν. Δεχόντουσαν. Εμείς δεν δεχτήκαμε γιατί ξέραμε ότι ο σατανισμός είναι κακός και μας άρεσε να σκοτώνουμε και γι' αυτό μπήκαμε μέσα. Ξέραμε ότι ο σατανάς δεν δέχεται ανθρωποθυσίες, ότι η κόλαση δεν έχει σχέση με καζάνια και με όλα αυτά που λένε, ότι... αυτά ήταν τα πιο βασικά, δηλαδή. Ότι υπήρχε πόλη, τέλος πάντων, στην κόλαση, από το μας έλεγε ο Μάκης. Δεν υπήρχε, δηλαδή, ότι καίγονται ανθρώποι και όλα αυτά που λένε. Και έτσι, μόλις τα ακούγανε και τα άλλα τα παιδιά, και με τις ευκολίες, δηλαδή, τους παρέχει ο σατανισμός, δηλαδή, το να έχουν χρήματα, στα αγόρια έλεγε να έχουν γυναίκες και όλα αυτά. Δηλαδή, θα μπορούσαμε με τη μαγεία να κάνουν οτιδήποτε, να πετάξουν, να γίνουν αόρατοι, να γίνουν όμορφοι, να διαμορφώσουν το σώμα τους και όλα αυτά. Ο καθένας αντιλαζόταν. Δήμητρα Μαριέτη, ετών 18, επάγγελμα, μάγισσα. Κομμότρια. Πόσο πιστεύεις σήμερα ότι όλα αυτά μπορούν να έχουν κάποια βάση και μπορούν να ισχύσουν εν μέρη? Πιστεύω τη θεωρία που έχω πριν ακόμα γνωρίσω το Μάκη, ότι δεν πιστεύω σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πάντως πιστεύω ότι υπάρχει κάποια ανώτερη δύναμη. Μια ανώτερη δύναμη που ζητάει ανθρωποθυσίες, μια που ζητάει τελετές αυτού του είδους ενγευτές που έχεις πάρει μέρος? Όχι. Μια ανώτερη δύναμη που αποκαλείται ή Θεός, ή Σατανάς, ή Αλλάχ, ή όπως αλλιώς τον ονομάζουν. Στα 18 σου χρόνια βρίσκεσαι στην ασφάλεια, με την βαριά κατηγορία για συνέργεια σε δύο φόνους ή και για απόκριση, δεν ξέρω ποιες άλλες κατηγορίες θα σου αποδοθούν, Δήμητρα. Πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή και τι βλέπεις μπροστά σου για το μέλλον σου? Μέσα μου υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία νιώθει πάρα πολύ ωραία που ήρθα και τα είπα και τα ομολόγησα, δηλαδή, τα πάντα, γιατί δύο χρόνια το να κρατάς τέτοια πράγματα μέσα σου είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει αυτό στη θέση μου. Αισθάνομαι όμως και έχω μετανιώσει υπερβολικά για ό,τι έχει γίνει. Δηλαδή, από το γεγονός ότι μπλέχτηκα και μέχρι τη μαύρη μαγεία, όχι μόνο για τους φόνους. Πραγματικά, αν ήξερα ότι θα υπήρχε τόση καλή αντιμετώπιση εδώ πέρα και ότι θα με καταλάβαιναν σε κάθε κουβέντα που έλεγα, θα είχα έρθει να το πω πιο νωρίς. Γιατί είχα το σκοπό αυτό. Νιώθεις απλώς θύμα, Δήμητρα, ή και ενοχή? Δεν νιώθω θύμα, είμαι θύμα. Και ενοχή? Ενοχή νιώθω μόνο σε αυτό που σκέφτομαι, στις τύψεις, δηλαδή. Στις τύψεις μου, ότι βλέπω συνέχεια το πρόσωπο της Δώρας μπροστά μου. Θυμάμαι κάποιες καλές στιγμές που είχα τα δύο χρόνια. Αυτά. Αν ήσουν Θεός ή δαίμονας, με βάση τα όσα έζησες, πώς θα τιμωρούσες τον εαυτό σου? Σαν δαίμονας θα έδειχνα διαφορία.
Θα Θεός... Πάλι το ίδιο, γιατί αρκετές τύψεις θα του είχα φορτώσει μέχρι στιγμής, οπότε οι τύψεις είναι η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος. Την οικογένειά σου τη σκέφτεσαι σε αυτές τις στιγμές, τις φίλες σου, τον περίγυρο, τον οικογενειακό? Αυτό που σκέφτομαι πιο πολύ είναι η οικογένειά μου. Το πώς θα αισθάνονται, το αν θα είναι καλά. Και αν έπρεπε, Δήμητρα, να στείλεις ένα μήνυμα στις κοπέλες της ηλικίας σου και τις μικρότερες, στην ηλικία που μειώθηκες εσύ στο σατανισμό, αν έπρεπε τώρα από τη θέση που βρίσκεσαι να τους στείλεις ένα μήνυμα, τι θα είχες να τους πεις? Θέλω να τους πω ότι αν κάποιος μπλεχτεί με τη μαύρη μαγεία και τον σατανισμό, μόνο τρεις περιπτώσεις υπάρχουν. Ή να βγει νεκρός, ή να βγει τρελός. Ή δολοφόνος. Ακριβώς. Καλό θα ήταν, αν μπορούσε το κράτος, να σταματήσει την κυκλοφορία αυτών των βιβλίων της μαύρης μαγείας, να κοιτάξουν να βγουν κάποια βιβλία που να δείχνει το πώς προτρέπει, αποτρέπει τα παιδιά από αυτό και όχι το πώς τα προτρέπει. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες βιβλία, ασήμαντα ή σημαντικά, μικρά ή μεγάλα, που δηλώνουν ακριβώς τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, και εφόσον μπεις, δεν βγαίνεις. Σε ευχαριστώ. Και σύμβολα, αλλά και στη Χαλκίδα, τη Θεσσαλονίκη, κόκκινα βαρέλια με εικόνες του Χριστού, νεκροκεφαλές και άλλα. Για τα άντρα του σατανισμού όμως, οι γνώμες διήστανται. Το επίκεντρο του σατανισμού στην Ελλάδα είναι η Θεσσαλονίκη. Πιστεύετε, πέρα από τους 20.000 μάγους και αστρολόγους και μέντιουμ τα οποία κατά επαγγελματικό τρόπο και λόγο λειτουργούν, ότι υπάρχουν το λιγότερο επίσημα, δηλαδή μέσα από τα κρούσματα της καταστάσης, 3.000 σατανιστές. Τα άνδρα βρίσκονται στην Ιταλία. Υπάρχουν 30.000 σατανιστές. Στη Γαλλία 780, θα χρησιμοποιήσω το χαρτί αυτό, γιατί είναι πρώτη περί αριθμών, 780.000. Στην Αγγλία 1.000.000. Στην Ελλάδα οι οπαδοί του σατανά ξεπερνούν τις 70.000. Έδρες στην Ελλάδα είναι στην Κλειφάδα, στην Άνω Κλειφάδα, και στα βόρεια παράσια της Αττικής. 100.000 μάγους έχει Ελλάδα. 8.000 μέντιουμ, 50 εταιρείες μαύρης μαγείας, με ανθρώπινο αίμα. Ο μεγαλύτερος κύκλος που είναι σε όλη την Ελλάδα είναι στην Κρήτη, η μεγαλύτερη οργάνωση. Πρώτον. Και δεύτερον, αυτή είναι παρανοϊκή όλη. Η αστυνομία τι κάνει? Πάμε σε καλό δρόμο. Βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Ένα μικρό διάλειμμα και θα τα πούμε αμέσως μετά. Λίγους, κουτάκι μαζί μου. Ποιος λίγους? Λίγους εγώ! Εγώ! Δεν είναι καλά, δεν άνθρωπος. Εγώ θα έχω τους λίγους, ναι! Ήδη από τους πολλούς, ήδη! Από τον πολύ μου φόβο, από την πολύ μου υπερένταση, πίστευα ότι με παρακολουθούν δύο μάτια. Όταν την πρωτοείδα, γιατί εγώ δεν είδα ξένον άνθρωπο, είδα πρώτη φορά σε εξορκισμό την αδερφή μου. Όταν την πρωτοείδα, κοντέψαν να με βγάλουν σηκωτή από την εκκλησία, από ταραχή, από... Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν ήταν εκείνη, δεν το καταλάβαινε εκείνη αυτό που περνούσε εκείνη τη στιγμή. Νόμιζα ότι η ταλαιπωρία ήταν εκείνη, πονούσε, όπως φώναζε εκείνος, γιατί πολλές φορές φώναζε ότι καίγομαι, σώστε με, πάρτε με από εδώ, με ξαναφέρνετε. Ξέρεις πόσες φορές έφτασα σε σημείο να πω σταματήστε πια, δεν τη βλέπετε ότι θα πεθάνει. Κι όμως από συζητήσεις μετά και από πράγματα που διάβασα, κατάλαβα ότι δεν είναι η αδερφή μου που ταλαιπωρείται, ούτε ο εαυτός της. Είναι αυτό το, πώς να το πω, ο σατανάς. Με το ζόρι την πήγαμε με κάποιον άλλον άντρα μπροστά για να κοινωνήσει και μόλις της έδωσε ο πατέρ Νικόλας στη κοινωνία, λιποθύμησε.
Έπεσε σωριά και κάτω. Αμέσως τρομοκρατηθήκαμε. Φώναξα πανικό, αλλά μου λέει μη σε ανησυχεί. Η γυναίκα σου δεν έχει πάθει τίποτα. Ο Σατανάς είναι που αντιδρά. Και νιώθει αυτή τη στιγμή να καίγεται. Μετά από λίγο λεπτά συνήλθε με τον αγγίσμα. Όταν πια συνέρχεστε, θυμάστε τι είχε γίνει? Όχι, τίποτα. Τίποτα. Ρωτάω συνήθως τον άντρα μου, τον αδερφή μου, παίζουμε. Πίστευα από το φόβο μου ότι βρίσκεται πίσω μου. Κάποια στιγμή που κατάλαβα ότι γίνεται δυνατός από τις δικές μας αδυναμίες, τότε δεν τον φοβήθηκα και ούτε τον φοβάμαι πλέον. Υπάρχει συνεργασία της Εκκλησίας με την ψυχιατρική? Αυτή τη στιγμή στο χώρο της Εκκλησίας υπάρχουν ιερείς, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και παιδοψυχίατροι και ψυχίατροι. Έχει τύχει να έχω περιστατικά, βέβαια στο νοσοκομείο, από το χώρο της Εκκλησίας, όπως ιερείς, συνεστήθηκαν για να ακολουθήσουν οι άνθρωποι. Είχα τον ίδιο τον όξο από εδώ μέσα μου, 4 χρόνια. Δεν ήταν ούτε μια μέρα, ούτε 2, ούτε κάτι της φαντασίας μου. Εκεί που ήμουν ένα ήσυχο και πράο και ήρεμος άνθρωπος, ξαφνικά γινόμουν ίδιος ο διάλογος και ήθελα να κάνω γύρω μου καταστροφή. Απειλήθηκε ποτέ η ζωή σου? Κινδύνευσες κάποια στιγμή? Πολλές... Σε κυνήγησαν κάποια άνθρωποι? Πολλές φορές μέχρι και τώρα. Τι ακριβώς? Μέχρι και τώρα που πιστεύω ότι έχω καθαρίσει που να βρω. Τι συμβαίνει τώρα με αυτούς που κάποια στιγμή αποχωρούν από το κύκλωμα και μιλούν αποκαλύπτοντας αυτά που έζησαν εκεί? Και σήμερα ακόμα απειλούμε από σατανιστές και κύκλους σατανιστών, γιατί πανελλαδικώς έχω ξεκινήσει μια εραποστηρή και μια διαφώτιση σε όλες τις πόλεις σχεδόν της Ελλάδος και θα έλεγα και για κάποιους άλλους λόγους που ενδεχομένως ας πούμε αυτή τη στιγμή πάλι θα ήθελε μια πολύ διευκρινιστική ανάλυση. Είναι η ίδια τους η ζωή, μόνιμα σε κίνδυνο. Γιατί φοβούμενοι την αποκάλυψη κάποιων στοιχείων, τα άτομα αυτά όχι απλώς απειλούνται, ούτε όχι απλώς απειλούνται με ένα γράμμα ή ένα τηλέφωνο. Έχουν δώσει όρκους τέτοιους που σαφώς ξεπερνούν σε μεγαλείο πια τους πιο βαριούς όρκους που μπορεί να δώσει κάποιος άνθρωπος. Είναι μια δαμόκλεια σπάθη η οποία κρέμεται στο κεφάλι τους. Αν για οποιονδήποτε λόγο αποκαλύψουν τα στοιχεία αυτά, τότε σίγουρα θα βρεθούν εντελώς τυχαία σε κάποια αμμουδιά ή σε κάποιο δρόμο. Ένα τυχαίο ατύχημα. Σε ένα νεκροταφείο μέσα, του είπανε θα έρθεις εκεί και θα σου δώσουμε αυτά τα ναρκωτικά. Το πρόσωπο αυτό, ο Πέτρος, ήταν εξαρτημένος από αυτά. Οπότε δεν μπορούσε να μην πάει. Είχαμε πολλά τηλέφωνα απειλητικά. Και μάλιστα μας έλεγαν μέσα αφήστε την κάτω, αφήστε τον κάτω κλπ. Βάζανε ανάποδα κασέτες, ακουγόντουσαν διάφορες τελετές μέσα, ύμνους ανάποδα, δεν καταλάβαινες τίποτα. Αυτά τα πράγματα, ειδικά το θέμα με τα ναρκωτικά και τη σωματική βία που του ασκούσαν, τα μεταφέρατε προς την αστυνομία, εσείς ή ο Πέτρος? Δεν κάναμε τίποτα γι' αυτό. Γιατί οπωσδήποτε προσέχαμε πόσο θα έχει αντίκτυπο αυτό πάνω στον Πέτρο. Επειδή ο Πέτρος έχει και παιδιά και έτσι αυτό μας απασχολεί. Γι' αυτό δεν κάναμε καμιά καταγγελία ακόμα. Ούτε ο ίδιος ο Πέτρος πήγε στην αστυνομία από ό,τι σας έχει πει? Ο ίδιος έχει πει ότι έχει πάει. Αλλά τον περάσανε για πλάκα. Όταν τους είπε ότι με απειλούν, με κάνουν κακό κλπ. Δεν μπορούσε να αναφέρει όλα αυτά που έχει περάσει. Δεν ήξερε τι αντίκτυπο θα έχουν πάνω του. Αλλά η αστυνομία δεν τον πήρε για σοβαρά. Επί 15 ημέρες προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την άποψη της αστυνομίας. Πλην όμως μάταια. Κανείς δεν δέχεται να μιλήσει. Σας έχουν απειλήσει? Με έχουν απειλήσει. Με έχουν απειλήσει με μηνύματα, με αγαλματάκια, σιδερένια. Τώρα που τα θυμάμαι ταράζομαι πάλι. Και με απειλάνε και μου λέει ρώτα τους ανέμους, λέει, που φυσούν και στη συνέχεια θα παρασύρει φύλλο. Ναι, με στίχους. Το κοριτσάκι που μίλησε στο Κρέτα απειλήσαν να το σκοτώσουν. Έχω αλλάξει τηλέφωνο εγώ. Δεν έκανε λάθος, λέει, η κόρη σου που μίλησε, λέει, το επόμενο θύμα μας ήταν αυτή. Φοβάστε από όλα αυτά? Έχω επηρεαστεί. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω το παιδί μου. Το καταλαβαίνω, το νιώθω. Γιατί ταράχτηκε εμένα, ταράχτηκε η ψυχή μου, γαλήνη εμένα. Τόσα που έχω μάθει, τόσα που έχω ακούσει. Όχι το παιδί μου 16 χρόνων. Τώρα την καταλαβαίνω. Το λιγότερο για μένα που έχω φτάσει ήταν πάρα λίγο να σκοτώσω τη μητέρα μου. Η ιστερία αυτή, η συλλογική, πολλές φορές έχει επιπτώσεις σε καθαρά ατομικό επίπεδο. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία νομίζουν παραδείγματος χάρη είτε ότι είναι δαιμονισμένοι, είτε ότι έχουν φωνές,
είτε ότι έχουν, έχουν επαφή με κάποια αόρατες δυνάμεις. Η αυτοποβολή η οποία τους χαρακτηρίζει είναι τέτοια τόσο μεγάλη που όντως το νιώθουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ηθική αντίσταση και κυρίως στην εποχή μας. Σε κάθε βήμα μας δεν αισθανόμαστε ασφαλείς. Και αν μη τι άλλο, οι τελετές αυτές παρέχουν μια ψευδαίσθηση ασφάλειας, νοητικής και φυσικής ασφάλειας. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια έντονη απιστία. Αλλά αυτό είναι ακριβώς το περίεργο, ότι η απιστία οδηγεί σε μια άλλη πίστη. Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο, ίσως και γραφικό, ο κύριος διηγείται τις σχέσεις με τον Σατανά. Είχα μοιηθεί από έναν Άγγλο σαμάνο, μοίησα πάρα πολλούς οπαδούς. Δεν ήμουν αμέντη με την έννοια του επαγγελματία να εκμεταλλεύομαι τον ανθρώπινο προβληματισμό. Σας είπα ιδεολογικά προσκυνώς. Δεν είχα ανάγκη. Συνεργάστηκα με τις κατακτώνες δυνάμεις, υπηρέτησα τις σκοτεινές δυνάμεις, διδάχτηκα επιστημονικές απόψεις και μάλιστα κατευθύνθηκα σε πάρα πολλά πράγματα ως προς τον τρόπο σκέψης της κατακτώνες δυνάμεις και συνεργάστηκα και σε πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα ήθελαν ιδιαίτερη ανάλυση. Η είδηση δημοσιεύθηκε στις σημερινές εφημερίδες. Παιδιά θύματα σατανιστών. Υπάρχουν και χώροι σατανιστών οι οποίοι είναι χώροι παροδίας, όπου παίρνουν τον χρόνο τους κάποιοι αργόσχολοι άνθρωποι οι οποίοι βούλιαξαν μέσα στην ανία της καθημερινότητος. Συνήθως ακούγεται ότι συχνάζουν παιδιά πλουσίων ή άνθρωποι γενικά βαριεστημένοι. Ένα μικρό διάλειμμα και θα τα πούμε αμέσως μετά. Η αυτοκτονίας θυμάτων σατανιστών. Η σχέση των τελευταίων με απαγωγές ανηλίκων, κάποιες ανεξιχνίαστες δολοφονίες, πορνεία και άλλα ήταν οι αφορμές για αυτή την εκπομπή. Σύμφωνα με το σήμα της ασφάλειας, ίσως δεν πρόκειται για ληστεία. Ίσως πρόκειται για μια ομάδα σατανιστών ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή ακριβώς χθες το βράδυ είχε πανσέλινο, τελετές και 1002 αυτά τα οποία γνωρίζουμε όλοι πάνω κάτω. Αυτά υποθέθηκε ο παπάς. Δηλαδή ότι είναι κάποιοι αυτής της, δεν ξέρω πώς ονομάζουν αυτούς τους σατανιστές. Αυτό υπολογίζει και ο παπάς. Παίρνουν κρανία ή παίρνουν ιερά σκεύη ή λείψανα. Φυσικά τα λείψανα τα παίρνουν για να τα βεβηλώσουν. Δεν ούτε τα λατρεύουν, ούτε θέλουν να απομείνουν φόρο τιμής προς τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό απλώς, και τα έκλεψαν φυσικά, πρόσφατα. Γιατί επιβάλλεται η ιεροσυλία ιεροχωρών και μάλιστα την εορτή των Αγίων Πάντων. Πώς κοιτάνε σε ιερούς χώρους να κάνουν τις τελετουργίες σατανιστές για να βεβηλώσουν οπωσδήποτε ιεροχώρο. Έχουν σημειωθεί και βανδαλισμοί στους τάφους. Θυμάστε στην Πετρούπολη όπου αφαίρεσαν νεκροκεφαλές. Πρόσφατα στα Βίλια έκλεψαν μία λειψανοθήκη με φράσματα από ιερά λείψανα. Είναι γνωστό ότι σε τελετές του είδους δυστυχώς αναμειγνύουν. Είναι παλιά δουλειά, παλιά συνταγή αυτή, να ανακατεύουν τη μαύρη μαγεία και τις σατανιστικές τελετές με αγιωτικά για να εξαπατούν τους αφελείς. Γι' αυτό λοιπόν και κάνουν χρήση και εικόνων ακόμη, τις οποίες στο τέλος καταστρέφουν. Κυκλοφορούν έντονα φήμες για τη λειτουργία ναού στο κέντρο της Αθήνας. Θυμίζω ότι στο παρελθόν έχουν επισημανθεί άνδρα σατανιστών και εδώ στην περιοχή της Γλυφάδας, του Παλαιού Φαλήρου, γίνεται λόγος για άλλες περιοχές, για το Κολωνάκι, για την Πλάκα ή για κάποιον ναό ο οποίος πρέπει να είναι στην Οδό Ακαδημίας. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να ερευνηθούν. Μην νομίζετε πως όλες οι γιαγιάδες λένε παραμύθια στα εγγονάκια τους και τα κανακεύουν. Υπάρχουν και κάποιες άλλες, παράξενες. Η γιαγιά μου δεν μίλαγε συγκεκριμένα για αυτά τα πράγματα, αλλά την άκουγα να λέει για να διαβάζει διάφορες ευχές, να ασχολείται με πράγματα τα οποία δεν καταλάβαινα τότε. Αλλά θυμάμαι ότι μια φορά που είχε τσακωθεί με κάποια συγχωριανή, είχε σφάξει έναν κόκορα, είχε αφήσει το αίμα να πέσει πάνω στη γη και είχε ορίσει και την ημερομηνία του θανάτου της κοπέλας. Και πράγματι η κοπέλα εκείνη πέθανε. Πιστεύω ότι η γιαγιά πρέπει να είχε κάποιες ικανότητες, είχε επαφές με το κακό, με το διάβολο, δεν μπορούσα να το εξηγήσω ακόμα τότε. Η εμπειρία τώρα της γυναίκας αυτής από σύναξη σατανιστών, όπου η αρχηγός ήταν γυναίκα. Κάποια στιγμή είχε πέσει μια απόλυτη ησυχία στο δωμάτιο και αυτή έλεγε διάφορες προσευχές, έτσι να κατανόει τα πράγματα πάλι. Σβήνει ξαφνικά το κερί. Άρχισε να φυσάει άνεμος μέσα στο δωμάτιο, να ανοιγοκλίνουν τα παντζούρια, να πέφτουν κάτω βάζα, να σβήνουν τα αναβοσβήνουν τα φώτα, να γίνονται κάτι παράξενα πράγματα. Να παράθυρα και να φυσώσουν. Αυτό και ανοιγοκλίνανε μόνα τους. Προς Θεού μη σας παραπλανήσουν τα εντυπωσιακά εφέ των ταινιών. Οι μόνοι δαίμονες που έχουν ανάμειξη είναι αυτοί της σύγχρονης τεχνολογίας, κομπιούτερ και special effects.
Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, όταν μιλήσουν ότι κατευθύνονται ή κουριάζονται από τον διάβολο, δεν είναι αυτό ένα στεκομένο γεγονός σε όλη τους την στάση της ζωής τους. Όλη τους η συμπεριφορά έχει και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία έχει να κάνει με την ψυχική αλλίωσή τους. Δεν είναι ασφαλώς μακριά από την αλήθεια πως κάποιοι πονηροί τυχοδιώκτες ποντάρουν στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια του κόσμου για να τον εκμεταλλευτούν. Έχουν στομώσει τα όνειρα. Έχουμε εξαφανίσει τα όνειρα. Και κυρίως τα όνειρα έχουν εξαφανιστεί στη νέα γενιά. Και γι' αυτό υπεύθυνη μου φαίνεται είναι η ίδια κοινωνία. Είναι οι ίδιοι οι γονείς και όχι τα παιδιά τους. Αυτό να επισημάνω, γι' αυτό και έχει όλο αυτό τον ομολογιακό χαρακτήρα. Διότι να αποτρέψω τους σύγχρονους ανώριμους πνευματικούς αναζητές, νομίζοντας ότι θα επιλύσουν τα προβλήματά τους κατά πρώτον και κατά δεύτερον θα οδηγηθούν σε ανώτερες πνευματικές σφαίρες μέσα από μια συνδιαλλαγή με τις καταχθόνιες και δαιμονικές δυνάμεις. Αυτοί είναι αυταπάτη και είναι πλάνοι και πλανώνται εκτρά. Εκ των υστέρων, όταν πλέον καταλάβατε ότι σας είχαν κοροϊδέψει, πώς νιώσατε? Πώς ένιωσα? Ηλίθια. Ανόητη. Το κακό είναι πως όσες φορές εμείς οι δημοσιογράφοι αποφασίζουμε να ασχοληθούμε με το θέμα, τελικώς στέλνουμε πελάτες στους τσαρλατάνους. Εγώ εκπροσωπώ αυτόν τον κόσμο που μου ζητάει το τηλέφωνο να πάει στο medium. Αφού προσπαθώ να του ανοίξω τα μάτια και αυτός λέει όχι κύριε Καβαθά, εγώ θέλω τα μάτια μου να είναι κλειστά. Εγώ θέλω να μου δώσω το τηλέφωνο. Αφήστε τις θεωρίες τις δικές σας. Εσείς μπορεί να είστε σίγουρος άνθρωπος. Μπορεί να πατάτε στέρεα στο έδαφος. Εγώ έχω φοβίες. Θέλω να φέρω πίσω τον αραβωνιαστικό μου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Νέστορα? Να θέλει να φέρει τον αραβωνιαστικό πίσω. Είναι το αίτημά της. Και της λέει η μάγισσα, στο φέρω εγώ. Θα τα κουμπίσεις και θα στον φέρω. Τις ανταλλατρίες ως νοσηρά φαινόμενα κοινωνιών παρακμής ή ως απατηλά γεγονότα είναι εντελώς εξοβελιστέα από την ζωή μας, από την ελληνική κοινωνία, από έναν τόπο ο οποίος χαρακτηρίζεται για την προοδευτικότητά του. Αυτά ανήκουν εις την σφαίρα των χαμηλά διανοητικών ατόμων. Περισσότερα στοιχεία, αποκλειστικά ρεπορτάζ και αποκαλυπτικές μαρτυρίες στο επόμενο Made in Greece την Τρίτη στις 11 και 4 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.